Φίλες, φίλοι, φίλες που νιώθετε φίλοι και φίλοι που ανυπομονείτε δικαίως να βγει στο σινεμά η ταινία του Χριστόφορου του Παπακαλιάτη, καλό μήνα και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη συντέλεια, την εκπομπή που προσπαθεί να σας προετοιμάσει για το τέλος που έρχεται και που δυστυχώς δεν μπορεί να αποτραπεί με τίποτα, τουλάχιστον όχι τόσο εύκολα όσο απετράπει το πραξικόπημα των στρατιωτικών. Πολλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ του Βήματος της Κυριακής. Για σχέδιο πραξικοπήματος λίγο πριν από τη συγκρότηση της κυβέρνησης Παπαδήμου. Οι πάντες δηλώνουν άγνοια, ενοπολιτικοί και στρατιωτικοί παράγοντες κάνουν λόγο για ανυπόστατα σενάρια. Όπως καταλαβαίνετε, τη γλιτώσαμε πάρα πολύ φτηνά, γιατί δεν θα ήταν μόνο το πραξικόπημα να πω έτσι. Στα δεινά θα πρέπει να προσθέσετε και την καινούργια μεταπολίτευση που αναγκαστικά θα ακολουθούσε, τις συναυλίες στα στάδια, τους εξόριστους να μαζαλίζουν με τις κακουχίες τους από το Παρίσι, τους αγωνιστές υπουργούς. Θα τραβούσαμε πάρα πολλά. Ευτυχώς τα γλιτώσαμε και μπράβο να πω στο ρεπορτάζ του Βήματος, το οποίο ματέως προσπάθησε να διαψεύσει ο Υπουργός της Άμυνας και επίσημος πιτσαδόρος του Βασίλη του Λεβέντη, ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ήταν, είναι και θα είναι προσιλωμένες στο καθήκον τους που τους έχει τάξει το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο ελληνικός λαός. Το αντιγόπινγκ, το μάζεμα πευκοβελονών, το σκούπισμα και το σπουγγάρισμα, τον καθαρισμό της Καλλιόπης, την περιποίηση των στρατοπέδων εν ώψη επιθεωρήσεων και πάνω απ' όλα την επινόηση νέων τρόπων για λούφα. Il contributo politico ed istituzionale di cui voi siete portatori non potrà quindi limitarsi a rispondere alle urgenze di una logica di mercato, ma dovrà continuare ad assumere come centrale ed imprescindibile la ricerca del bene comune, rettamente inteso, come pure la promozione e la tutela della inalienabile dignità della persona. Να πάμε στα νέα φορολογικά μέτρα για τα οποία θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα, Μάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πάντα ευχάριστα τα νέα από το οικονομικό ρεπορτάζ. Αλίμονο. Βεβαίως. Η κυβέρνηση λοιπόν προσπαθεί πρώτα απ' όλα να διευρύνει τη φορολογική βάση. Πώς θα το κάνει αυτό, εκτός από το μέτρο που όλοι ακούσατε, που θα πληρώνουν φόρο όσοι ιδιοκατοικούν στο σπίτι τους. Τώρα θα πληρώνουν φόρο και άλλες ομάδες πολιτών, τις οποίες ευθύς αμέσως θα αναλύσουμε. Το πρώτο γκρουπ είναι ομάδες οι οποίες θα φορολογηθούν βάσει της ιδιοκτησίας. Πρώτα απ' όλα, κάτοχοι κατοικιδίων. Έτσι, όποιος έχει ένα σκυλί, ένα σκυλάκι, μια σκυλάρα, ένα γατί, οτιδήποτε άλλο, θα φορολογείται, γιατί σου λέει που τα βρίσκει αυτός και παίρνει τη σκύλα. Ζωοτροφές, πώς τη βγάζει έξω. Ναι, και πώς τη βγάζει έξω την τελική, ναι. Πάει από εδώ και από εκεί. Το δεύτερο, η δεύτερη κατηγορία είναι όσοι έχουν φυτά. Και όταν λέμε φυτά, μιλάμε για πολλές κατηγορίες εσωτερικών χώρων, φίκους κτλ., μπαλκονιών. Όσοι έχουν καλούς μαθητές στο σπίτι. Δηλαδή, τι του κάνεις του καλού μαθητή, πρέπει να φορολογηθείς. Και δεύτερον, όσοι έχουν γλάστρες. Και αυτό περιλαμβάνει. Βεβαίως, ναι. Κυρίως αυτούς. Το τρίτο είναι οι κάτοχοι και οι ιδιοκτήτες λίπους μεγάλων ποσοτήτων. Έτσι, όπως ο κύριος Θάνος Μικρούτσικος εδώ. Και τελευταία κατηγορία που έχει να πάει βάση ιδιοκτησίας είναι όσοι έχουν λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων περισσότερους από τον καθένα. Έτσι, όσοι έχουν Facebook, Twitter, τι σημαίνει, αυτοί οι άνθρωποι έχουν χρόνο, έχουν fans, έχουν followers, έχουν βρωμόστομα και βρίζουν, οπότε πρέπει να φορολογηθούν. Για να λειτουργεί το ίντερνετ. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν στη δεύτερη μεγάλη ομάδα, ναι. Που είναι όσοι θα φορολογηθούν βάσει κοινωνικών κριτηρίων. Πρώτη-πρώτη είναι οι άτεκνοι, έτσι. Οι άτεκνοι οι οποίοι τι αποδεικνύουν, ότι μπορούν να πάρουν αντισυλληπτικά, μάλλον. Ακριβώς. Με τη λεφτά, με τη λεφτά, Πού τα βρήκες. Βέβαια, θα εξαιρεθούν, να πούμε, από αυτό το μέτρο όσοι είναι στήρια, άτεκνοι κτλ. Η τοπική εφορία θα το διαλευκάνει αυτό με ειδικά τεστ. Δεύτερη είναι οι ναρκωμανείς, οι οποίοι όχι μόνο αγοράζουν, αλλά και χρησιμοποιούν ναρκωτικά. Πράγμα που μας κάνει υποπτευόμαστε ότι έχουν κρυφές πηγές εισοδήματος. Προφανώς. Τρίτη είναι οι πολύ κομψοί, έτσι. Η κομψότητά τους, βέβαια, θα εξετάζεται από ειδικούς υπαλλήλους του αρμοδίου Υπουργείου, του κ. Αβραμόπουλου, έτσι. Ναι. Και τελευταία είναι όσοι δεν βρωμάνε. Πα στο λεωφορείο μέσα, κάποιο δεν βρωμάει. Άρα ή πλένεται. Καταναλώνει νερό κτλ. Ή φορά αποσμητικό. Ακόμα Γιώργο χειρότερα, μου, μάλλον. Ή φορά αποσμητικό. Σκέψου πόσα δισεκατομμύρια του ΑΕΠ κρύβονται μέσα σε αυτές τις κατηγορίες. Ο Γιάννης ο Πρετεντέρης, εκεί που είναι τόπλες, μήπως. Ναι, δεν βρωμάει είναι... από όσο ξέρουμε. Α, δεν βρωμάει. Τώρα, πάρα αν μυρίζει ωραία. Και ωραία, η μασχάλη του, δεν ξέρω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει της Βουλής. Εκτός αν επικρατήσουν οι απόψεις έτσι των πιο φιλολαϊκών δυνάμεων. Δυστυχώς προς το παρόν το πείραμα οδηγεί τα πειραματόζωα, τα πιο τυχερά δηλαδή από αυτά, στη μετανάστευση και στην αναζήτηση καριέρας στο εξωτερικό. Guten Tag. Ich freue mich heute mit Ihnen über Europa und Griechenland zu sprechen.
Λίμπετιχ, Αλέξης, αφού τα έμαθε τα αγγλικά έτσι και τα μιλάει φαρσί, τώρα έπιασε και τα γερμανικά. Με την ίδια επιτυχία έχει έφεση στις ξένες γλώσσες ο Αλέξης ο Τσίπρας και δεν είναι ο μόνος. Now in Greece is to persuade the civil society about the need to implement this program and we are ready now, this week, this period, to take very difficult decisions one again. One again, this period. Θυμίζει τις καλύτερες στιγμές της διεθνούς καριέρας της Άννας, της Βύση, ο Βαγγέλης, ο Βενιζέλος. Αλλά, φίλες και φίλοι και υπόλοιποι, αρχηγού παρόντος, πάσα αρχή παυσάτο. Let me assure the General Assembly and the family of nations that Greece will make it. We will make it because Greece is larger than its geographical size and more precious than its present fiscal reality. Precious, very, very precious. Μια μεγάλη στιγμή ενός μεγάλου άνδρα, ο Δημήτριος Ολάμδο Αβραμόπουλος κοσμεί με την κομψή παρουσία του και τα κομψά αγγλικά του την αίθουσα των συνοδριάσεων του ΟΗΕ. Ο Δημήτριος Ολάμδο Αβραμόπουλος, ο οποίος δικαίως αποκαλείται ο Δον Ζουάν της πολιτικής. Παρένα μου, την πρόσημη που με γνώρισες, δεν μπορείς να με ξεχάσεις. Μη με ακουμπάς γιατί με σαντώνεσαι. Όχι και ο Τσίπρας εδώ, θα το πω, δεν πειράζει. Από τότε που σ' είδα στον Παπαδάκη, η τσιβρεμένη γεγρή, δεν μπορώ να σε βγάλω το μυαλό μου. Πια και στον ΟΗΕ μπροδεύτηκαν και τα μάρμαρα, ρένα μου, γλυκιά μου, ρένα, τι κόμψη που είσαι. Τι κόμψη, ασκαλιά αυτά, πόσα είναι. Που τα θυμάμαι, ένα, δύο. Πα κόμψη μου, ρένα, πότε το φτιάξουμε εσύ δύο. Για τα χέρια μου, του κουτούκ, του κουτούκ, του κουτούκ. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Η πικρία φαίνονταν στο πρόσωπο της Λίτσας πατέρα, στην πρώτη της επίσημη εμφάνιση. Καταρχάς θα ήθελα να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στην κρατική τηλεόραση της Τουρκίας. Και εγώ κάνω την αναφορά ότι η κυρία τώρα με παρενοχλεί σεξουαλικά. Να καεί το μπορντέλο η Βουλή. Μη! Περιμέναμε, για να σας πω την αλήθεια, περιμέναμε χειρότερα. Χειρότερα. Γαζάκι μου, σε λατρεύω. Υπογραφή, ποιος λες? Ποιος? Τον Μπρίκι. Η φασιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Κύριε συνάδελφε. Κύριε συνάδελφε. Έξαλλη είναι. Ποιος το έκανε αυτό? Ο Χριστόφορος ο Παπακαλιάτης, που είναι ένα παιδί με... Κοκορίχο. Με... Και μου κόβεται η αναπνοή. Δεν υπάρχει αυτή η αγωνία. Μόνο στο τηλεκύβο. Με πολλά κυβικά. Εγώ του έχω πει να πάει στο διάλογο, πλάκα μου κάνεις. Τι κάνετε, μωρέ! Σταματήστε το κάρβουνο! Όχι άλλο κάρβουνο! Να αλλάξω θέμα και να πω πως σήμερα είναι 1η Οκτωβρίου ή 1η του Οκτώβρη, αν είστε πάρα πολύ έτσι, αριστεροί. Το σωστό βέβαια είναι Οκτώβρης, έτσι, αυτό είναι το πραγματικά σωστό. Είναι η Παγκόσμια ημέρα της τρίτης ηλικίας και η συντέλεια δεν μπορούσε να μείνει ασυγκίνητη από μια τέτοια γιορτή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους συνταξιούχους, αν και δεν το βλέπω. Αλλά δεν έχει και καμία σημασία, έτσι, καθώς πλέον έχουμε αποδείξεις, μιλάω για αποδείξεις, όχι για απλές ενδείξεις, πως υπάρχει μεταθάνατον ζωή. Παρακαλώ να δούμε το βίντεο με τη συγκλονιστική την αποκάλυψη. Το βίντεο εδώ βλέπετε είναι εκδήλωση της Χρυσής της Αυγής στην Τριπολιτσά. Στέκεται όρθιος, ο παπάς πρέπει να είναι. Θα φωνάξει. Αθάνατη. Με όμικρον γιώτα, όχι με ήττα. Και εκεί, κυρίες και κύριοι, βλέπετε. Είναι ο Θόδωρος ο Κολοκοτρώνης ανάμεσα στους συγκεντρωμένους. Είναι κρανάσταση του Θόδωρου το Κολοκοτρώνη που αποδεικνύει πως υπάρχει ζωή μετά το, θάνατο. Ζητώ συγγνώμη. Ο Θοδωρής ο Κολοκοτρώνης στελεχώνει τις εκδηλώσεις της Χρυσής της Αυγής και μπράβο του. Κύριε Άδωνη,
Ξέρετε, σας περιμένω από τις 10.30. Έχω πει τρία νερά, με έχει πάει η κατουργία. Είστε στην τελεία. Λοιπόν, βεβαίως είμαστε στην τελεία. Κυρία Δονή, θέλω να μιλήσω σοβαρά. Τελευταία φορά κάναμε πλάκα. Έλα. Τώρα θέλω να μιλήσω σοβαρά. Λοιπόν, τι έχει γίνει με το. Έχετε φύγει από το κόμμα, εγώ έχω φέρει τη γραβάτα, να θυμηθούμε τα παλιά. Γραβάτα, λέω, σε δεν έχω βάλει ποτέ. Λοιπόν, είναι... φυσικά, και άμα θέλετε να γίνει, μια, είναι, να γίνει είναι... μια απονομή, δεν ξέρω αν δεν τρέπεστε. Εδώ πέρα. Δεν αναιρώ ποτέ το παρελθόν μου και τιμώ πολύ τον Γιώργο Καρατζαφέρη και τον Λέγκο. Λοιπόν, ναι, αλλά ο Γιώργο Καρατζαφέρη, κύριε Άδων, δεν ξέρω αν έχετε δει. Ο άνθρωπος από τότε έχει φύγει, έχει χάσει 2 κιλά, έχει φτάσει στα 210 επίσημα. Δεν είμαι κακό και εγώ χοντρό είμαι. Είπα, τιμώ τον Γιώργο Καρατζαφέρη. Λοιπόν, ναι, ένα τελευταίο, να σου πω κάτι. Πλέον όμω αυτό το πράγμα είναι. Έχετε γίνει ο Βασίλης Πανούλης της πολιτικής όμως αυτό που κάνετε. Τι έκανα. Τι έκανα. Αυτό που έκανε και η Μέλλαν εσύ όταν έφυγε από τις Spice Girls. Τι έκανε. Το κόμμα το προδώσατε μέσω του σαφώς. Αυτό λέμε στον κύριο Αδόν ότι έχει γίνει ο Σκοτσιανίτης της νέας εποχής. Έχει, τι να πω. Χαιρετώ. Φεύγει ο κύριος Άδωνης. Τι ωραία ήταν τότε που βλάγαμε βιβλία, θυμάσαι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας κύριε Άδωνη. Δυστυχώς στο λαϊκισμό της αριστεράς τον ακολούθησε ο λαϊκισμός της δεξιάς ή δεξιά. Της αδέξεν, γιατί με δεξιά δεν ήξεραν ποτέ. Ο Μανώλης ο Κεφαλογιάννης, φίλες και φίλοι, δεν υπήρξε ποτέ δεξιός. Κάποιοι μάλιστα λένε πως δεν είναι ούτε γήινος, αλλά αυτά είναι ανοησίες έτσι που αρνούμε να τις σχολιάσω. Όπως αρνούμε να σχολιάσω και τους ανόητους που ισχυρίζονται πως η Χρυσή Αυγή είναι ένα κόμμα, ακούστε και φρίξτε, λέει, είναι ένα κόμμα που υποθάλπτει τη βία. Δεν θα σηκώνετε χέρι εάν δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Πάρα πολύ καθαρά το λέει ο άνθρωπος. Δηλαδή, τι άλλο να πει. Στη Χρυσή την Αυγή σηκώνουν χέρι μόνον όταν είναι απόλυτη ανάγκη. Όταν βλέπουν ένα μετανάστη, όταν τυχαίνει κάποιος άλλος να έχει άλλη άποψη από τη δική τους. Όταν είναι αναγκασμένοι δηλαδή οι άνθρωποι, οι οποίοι να πω πως έτσι συχαίνονται τόσο πολύ τη βία που μέχρι και τους στίχους του εθνικού του ύμνου άλλαξαν. Συναγωνιστές, προσοχή! Σε γνωρίζω από την όψη του σπατιού την τρομερή. Πάρα πολύ σωστά. Όπως ακούσατε, οι νέοι της Χρυσής της Αυγής λένε από την όψη του σπαθιού. Αυτό φυσικά έτσι δεν έγινε μάλλον επειδή δεν αντέχουν τη βίαιη ιδέα ενός κοφτερού σπαθιού και όχι επειδή δεν ξέρουν τον ύμνο, έτσι, όπως λένε οι ανόητοι, που σε λίγο, πολύ φοβάμαι, θα φτάσουν να τους κατηγορήσουν και για τα ελληνικά τους. Μας που ήμασταν ακτιβιστές τόσα χρόνια και συνεχίζουμε να ήμασταν, πάντα τα μπαλκόνια ήταν στόχος. Για να πετάμε το νούμερο ένα όπλο που έχει σήμερα στα χέρια του ο Έλληνας. Αυτό το όπλο είναι πιο δυνατό και από την πυρηνική βόμβα, είναι φυσικά το γιαούρτι. Ναι ρε φίλε, παιδιά, αυτοί δεν είναι απλώς φιλιρινικοί, έτσι, είναι χίπηδες, κατά την ταπεινή μου άποψη και μπράβο τους. Κάνουμε με το μάτι το γέμισμα, σε αυτό το ήδη υπάρχουν τατουάζ, γιατί το σημείο ήταν τέτοιο που πέρσι έπρεπε να πάω να το χτυπήσω άλλη μια φορά μόλις το τελειώσα, αλλά εγώ δεν πήγα ποτέ γιατί δεν είμαι. I won't tell you anything. Just do it. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ένα τσιμπηματάκι έως τσουξιματάκι. Δεν μπορώ να πω ότι το φέρω από τον πόνο. Αλλά είναι κάτι το οποίο το έχω ξανακάνει άλλες 8 φορές στη ζωή μου. Αυτή είναι η ένατη. Είναι σαν να έχεις πάρει ένα ξηράφι και να σε τσούζει το κόψιμο του ξηραφιού. Αυτό το πράγμα. Το θέμα βέβαια είναι να σ' αρέσει έτσι, το κόψιμο του ξηραφιού. Αν τσούζει δεν πειράζει, μπορεί να είναι και ευχάριστο. Μπράβο στην Ελεονόρα τη Μελέτη που δεν ξεχνά αυτούς που υποφέρουν. Όπως η Συντέλεια δεν ξεχνά αυτούς που νομίζουν πως υπάρχει έστω και μία πιθανότητα να πάρουν επίδομα θέρμανσης. Παρακαλώ το ρεπορτάζ. Με αυστηρότερα κριτήρια θα δοθεί φέτος το επίδομα θέρμανσης, η καταβολή του οποίου θα ξεκινήσει όταν ξεκινήσει. Η εγκύκλειος που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών θεσπίζει τρία κριτήρια. Γεωγραφικά, εισοδηματικά και οικογενειακά. Αναλυτικά. Μεταξύ των δικαιούχων θα είναι ο Άγιος Βασίλης, οι τρεις μόνιμοι κάτοικοι στο χωριό Μεταξάδες Δημοτήχου και 17 ομογενείς της Αλάσκας που κατοικούν σε περιοχές στις οποίες η μέση θερμοκρασία κατά τους μήνες Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος είναι 22 βαθμοί Κελσίου πότο 0. Ακόμη χαμηλότερα από πέρσι ορίζεται ο πύχης και για το δηλωθέν εισόδημα. Δικαίωμα έσπραξης του επιδόματος θα έχουν μόνο όσοι Έλληνες πολίτες δήλωσαν στην εφορία εισόδημα ίσο ή μικρότερο με αυτό της Άννας Βύση για το 2009 ή τη 3.223,86 ευρώ. Τέλος, το επίδομα θέρμανσης θα καταβληθεί ανεξαιρέτως σε όλους τους πολυτεκνούς όπως η τηλεπαρουσιάστρια Ελένη Μενεγάκη, ο Θεός Δίας και η Μαργαρίτα Τσάντ Παπανδρέου.
είσαι στον αέρα. Που είναι δύσκολο να κόψω και τις κακές συνήθειες. Ξέρεις τι κάνω από τότε που ξεκινήσαμε την εκπομπή. Δεν ξέρω, βλέπουν και παιδιά και δεν είναι σωστό. Συντέλεια με τον Μάνο Μουλαρίνο. Καθημερινά στις 8.30 το βράδυ. Φίλες, φίλοι και εσείς οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, το οποίο το ξέρω πως έχει γίνει βαρετό, αλλά και σήμερα ξεκινάμε την Τζέννη. Καλησπέρα φίλες και φίλες, πώς και βαρετό βρε Μάνο μου. Όχι βαρετό. Δεν μπορώ, άμα σε προλογίζω έτσι με τον τρόπο το συγκεκριμένο βαρετό. Πες κάτι άλλο. Φίλες και φίλοι, ο Κώστας ο Χατζής. Να πω τα δικά μου. Γιατί με βιάζουν από πάνω. Άμα σε βιάζουν από πάνω είναι και δεν ξέρω πώς τα καταφέρουν. Μπράβο, παιδιά, λοιπόν, να πω. Εχθές διάβαζα πάλι αυτά τα καινούργια στοιχεία της Eurostat για την ανεργία. Είμαστε πρώτη Ελλάδα στην ανεργία. Δεύτερη, των νέων. Δεύτερη ακόμα. Σε Όχι. Λίγο πρώτη, ελπίζω. Αλλά... Των νέων και των γυναικών. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Νέων. Τώρα βέβαια. Κάποιος πρέπει να κάνει δουλειές. Εγώ κάνω αυτή τη στήλη, τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Μπράβος. Τι βλέπεις, δεν πιστεύω να με βλέπεις. Τέλος πάντων, εγώ τα βρίσκω τα επαγγέλματα, γιατί όπου πάω και λέω συντέλεια, ανοίγουν οι πόρτες. Πήγα κι εγώ, βρήκα μια πόρτα και έγινε εκπαιδευτής Ντόπερμαν. Πάμε να δούμε. How much is that dog in the window? Γεια σας, ήρθα γιατί... Εγώ φεύγω. Δεν κάθομαι, φοβάμαι. Μη με τραβάτε, κύριε, θα έρθω για τη δουλειά άλλη μέρα. Λοιπόν, κοίταξε, Τζέννη, πρέπει να μείνεις εδώ. Φοβάμαι. Μη φοβάσαι καθόλου. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και μην ξεχνάς και το άλλο. Ποιο άλλο? Τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Πόσα δηλαδή? Θα κάτσεις, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θέση. Πού θα πάμε τώρα? Παναγία μου. Έλα. Πρέπει να μπεις. Έλα να σου πω. Θα μπεις εδώ. Να σου πω. Μπες εδώ. Να στο κάνω εγώ που είναι εύκολο. Παρακολουθείς, μπαίνεις από εδώ και βγαίνεις από την άλλη. Άκου, θα το περάσουμε μαζί. Δεν είναι τίποτα δύσκολο, παιδί μου. Θα σου δείξω εγώ. Περίμενε. Όχι, είσαι τελείως λάθος. Φεύγω, ε. Κι άμα το βάλω αυτό δεν θα με φάει. Θα κρατάει καιρό το... Κι άμα μου φύγει το δάχτυλό μου από εδώ. Να πω πού βάζω τα πόδια μου. Μισό λεπτό. Εντάξει, θα τα βρούμε εμείς αργά. Ευτυχώς λείπει ο κύριος Βασίλης, θα την πέσω λίγο εδώ πέρα. Ουρμπιζίτς! Μα τι καλό παιδί που είσαι! Είδες τι καλά που τα πάω σε αυτή τη δουλειά! Είδες τι καλή που είμαι! Πάμε πάλι! Πλάτς! Πλάτς! Πλάτς, 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 πλάτς! Τι καλό παιδί που είσαι! Μην κάνεις έρπινγκ! Περίμενε! Μην εκεί έρχομαι, έτσι! Ναι, περίμενε! Λοιπόν, παιδιά, έτσι όπως μαζευτήκαμε εδώ, θα σας πω ένα παρομύθι. Μια φορά και έναν καιρό, παιδιά θα χάσουν τη δουλειά μου. Να σας μιλήσω ένα λεπτό. Παιδιά, εγώ φεύγω. Νερό έχει στο λάστιχο, φαγητό στην αποθήκη, τα κόκαλα τα έχω στο ράφι στο γραφείο μου. Μην φέρετε τίποτα φίλους σας εδώ πέρα και το κάνετε χάλια. Το πιάσατε, ε? Γάτες είστε. Άντε, γεια. Ουφ. Είμαι πτώμα. Έλα, γεια. Μα τι κάνεις εδώ, συγκλάζεσαι. Κύριε Βασίλη, είναι να ξεκουραστώ λίγο. Μα είναι δυνατόν. Γιατί να μην πάρω λίγο χρώμα. Είναι, τα σκυλιά έχουν φύγει, βάλα ένα από εδώ, ένα άλλο από εκεί. Τι κάνεις? Κύριε Βασίλη, είναι θηρία. Εγώ δεν μπορώ να τα κάνω καλά. Θα μου δώσω τα λεφτά μου και θα φύγω. Καλά, ωραία, πάρτε. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Ο γνωστός Πίου από τη διαφήμιση εταιρείας κινητής τηλεφωνίας πήρε τελικά μεταγραφή, αληθινή μεταγραφή, σε ελληνικό σύλλογο. Ωραία μας μπήκε. Τρέχει ο Σνόε, ψάχνει τη Μάγδα, τη γιαγιά, την Ονά, τον ξαδέρ. Καλά, ξεφτυλίζεται η Μάγδα από γραφείο σε γραφείο το όνομα της Μάγδα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα τη φάμε, θα τη φάμε. Να τελειώσει μια ώρα νωρίτερα, θα τελειώνουμε. Φως! Δεν πρόκειται να βάλω τσιρότο. Θα συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο που έκανα τη δουλειά μου όλα αυτά τα χρόνια. Καλά και έχω ακούσει ότι η Σάρο Στόρ με ήθελε και τελικά δεν με ήθελε. Φως! Κύριο Σαμαράς έγινε αλήθεια. Αυτό που θέλει η Μέρκελ. Αλήθεια θέλει. Στατιστικά μπορούμε να πούμε μια κουβέντα για το τι χειμώνα. Για το τι χειμώνα τα ζούλα που θα έχουμε. Το ΚΚΕ θα πάρει τα τρία. Open Gangnam Star. Α,
Και επειδή δεν θέλω να κατηγορηθώ πως η εκπομπή γίνεται, πώς να το πω έτσι, κάπως βαριά και δύσκολη, να πάω σε ένα θέμα πολιτιστικό. Βρέθηκε φίλες και φίλοι ένας πίνακας του Λεωνάρντο, του Νταβίντσι, που πάλι τη Μόνα Λίζα έχει, ήταν κάπως μονομανής ο καλλιτέχνης, αλλά είναι κάπως πιο παλιός από αυτόν που δήθεν, αν με καταλαβαίνετε, υπάρχει στο Λούβρο. Η παλαιότερη θεωρία ότι υπήρχαν ανέκαθεν δύο εκδοχές του ίδιου πίνακα επιβεβαιώνεται από συγκριτικές έρευνες και στους δύο πίνακες με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής μεγένθυνσης. Την ηλικία του προδίδει το ίδιο το πρόσωπο του πίνακα, πιο νεανικό, πιο δροσερό, εξίσου ενιγματικό. Αργότερα ο πίνακας πουλήθηκε σε Αμερικανό συλλέκτη που τον έκρυψε σε θηρίδα Ελβετικής Τράπεζας και μόλις το 2010 περιήλθε στο σωματείο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω ότι σήμερα το βράδυ έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι τρεις κύριοι που μπαινοβγαίνουν στο Μέγαρο Μαξίμου και στο Υπουργείο Οικονομικών είναι επικίνδυνοι. Μετράω τα λόγια μου, δεν το λέω με καμία διάθεση έντασης απέναντί τους, είτε με μια διάθεση, πώς να το πω, όξυνση των πραγμάτων, αλλά είναι πραγματικά επικίνδυνοι. Τεράστιος ο κίνδυνος και τέτοιες στιγμές θα περίμενε κανείς πάρα πολλά από την αντισυστημική, την αριστερά, η οποία δυστυχώς το λέω, έχει άλλα στο μυαλό της. Συντρόφισα να σου πω. Θέλω το βράδυ να ντυθείς Catwoman. Εγώ θα είμαι ο Batman. Θέλω να γουδώ χέρι και φακές, πολλές φακές. Λίγο πιο σιγά, θα μας ακούσει η Αλέκα. Έλα, συντρόφισα. Πες και στο Μετρέκα να έρθει να ντυθεί Ρόμπιν, αλλά με τρόπο. Σόδομα και Γόμορα στο Μπερισσό θα τρίζουν τα κόκαλα του Ιωσήφ του Στάλιν και ίσως εξαιτίας αυτής της έκκλησης των ηθών είναι που για πρώτη φορά ακούγονται φήμες για την κατάσταση της συντρόφισσας της Αλέκας της Παπαρίγα, περισσότερα στο ρεπορτάζ του Γιώργου του Αγγελόπουλου. Ήταν 27 Φεβρουαρίου του 1991 όταν την ηγεσία του ΚΚΕ αναλάμβανε η Αλέκα Παπαρίγα. Ούτε 21 χρόνια δεν έχουν περάσει από τότε. Και ήδη στους διαδρόμους του Περισσού έχουν αρχίσει να σιγοψιθυρίζουν την ανάγκη της διαδοχής της. Η ονοματολογία δεν λέει να κοπάσει στο ΚΚΕ και ήδη οι πρώτοι υποψήφοι διεκδικητές της ηγεσίας έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους. Πρώτος στη λίστα ο Νίκος Βουρλιώτης. Ο Έλληνας ράπερ έχει το αβαντάζ της διείσδυσης στο νεανικό κοινό και στο πολιτικό γραφείο πιστεύουν πως μετά από μια γυναίκα, στην καρέκλα του γραμματέα ήρθε στιγμή να καθίσει ένας μαύρος. Αμέσως πίσω από τον Ήβο βρίσκεται ο Απόστολος Γκλέτσος. Λαϊκό παιδί, αυτοδημιούργητος, τσαμπουκαλής και πάνω απ' όλα άντρας. Ο Γκλέτσος είναι και πρότυπο κομμουνιστή εκτός από σημαντικό στέλεχος του κόμματος. Λέγεται πως το Γκλέτσος στηρίζει το συνδικαλισμό. Καλλιστικό μπλοκ του ΠΑΜΕ. Ενδιαφέρον για την ηγεσία του ΚΚΕ δείχνουν όμως και άτομα εκτός κόμματος. Η ενδεχόμενη αλλαγή ηγεσία, σύμφωνα με μυστικές δημοσκοπήσεις, αναμένεται να επαναφέρει στο ΚΚΕ όλους όσους έριξαν κόκκινο έστω και μια φορά στη ζωή τους. Και αυτό δεν αφορά μόνο σε ψηφοφόρους του κόμματος, αλλά και παλαιά στελέχη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ που είχαν στο παρελθόν αποχωρήσει. Πρώτος ο Μίκης Θεοδωράκης, που θέλει να επιστρέψει εκεί όπου πραγματικά ανήκει, όπως φέρεται να δήλωσε. Ο Μίμης Ανδρουλάκης φέρεται να είπε σε στενό κύκλο πως μόνο στο ΚΚΕ ένιωθε πραγματικά ελεύθερος να κολακέψει τον αρχηγό του. Ενώ την έκπληξη έκανε η Όλγα Τρέμη, η γνωστή για τις κομμουνιστικές της απόψεις Άνκορ Γούμαν, δήλωσε έτοιμη για νέες αυσοκολλήσεις όπως εκείνες που έκανε σαν νεαρή κνήτησα. Τέλος, έντονες φήμες θέλουν να επιστρέψει στο ΚΚΕ μετά από πολυετής αναθεωρητικές περιπέτειες και ο Αλέξης Τσίπρας. Η Αλέκα μπορεί να φεύγει, όμως κάτι καινούριο γεννιέται εδώ στον Περισσό. Γιώργος Αγγελόπουλος για τη Συντέλεια. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό χειμώνα. Τι κάνετε κύριε Καρχημάκη, είστε καλά? Μας ακούτε? Μέσο μέγεθος Πέους σε στήση αναχώρα. Φως! Δημοκρατία του Κονγκό 18 εκατοστά μέσος όρος. Μιλάμε για μέσο όρο, έτσι. Μιλάμε για πολύ ξύλο. Πολύ ξύλο. Τι παιχνίδι παίζει η Τρόικα? Πάμε. Σουηδία 14-9, Ελλάδα 14,7 εκατοστά μέσος όρος. Εντάξει, εμάς αυτό που μας θέλουν να το κερδίζουμε τη Γερμανία. Ναι, μου λέει συγγνώμη, λέει που σε στεναχώρησαν. Ναι. Και εγώ τους απάντησα αναλόγως. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Ωραία, δεν λες τίποτα. Καλύτερη ώρα για δυνατές πρεμιέρες. Η καλύτερη ώρα
για συναρπαστικές υποθέσεις. You kill me every time. Αυτή είναι η τέλεια ώρα. Στην πιο θανάσιμα ηχητική ζώνη της ελληνικής τηλεόρασης. Perfect 10. Κάθε βράδυ στις 10 βλέπουμε τις πιο επιτυχημένες ξένες ιδέες. Κίτσο! Κίτσο! Να σου συστήσω την κλέβη την κουμπάρα μου. Κουμπάρα μου! Θες να δεις την μπάρα μου! Να σπάς τον πάγο ήθελα. Συνέχισε Κίτσο να είσαι ξέγνιαστος και για πειράγματα και για την επικοινωνία σου. Γιατί στη Vodafone όλοι οι συνδρομητές μας, ιδιώτες και επαγγελματίες, συμβολέο και καρτοκινητής, ελέγχουν τη χρήση τους όπου και αν βρίσκονται. Από το κινητό ή τον υπολογιστή τους με την αξιόπιστη υπηρεσία που τιμήθηκε με το βραβείο καινοτομίας. Κατέβασε τώρα το My Vodafone Application ή μπες στο vodafone.gr στο My Account. Είμαστε εδώ κάθε φορά που μας χρειάζεσαι. Γεια σου, Ντίνα. Θα γυρίσει η γραφή να σε περιμένω. Έλεγα μήπως θα λέγαμε. Ρε Δημητράκη, τζάμπα να μιλάμε τώρα. Τζάμπα μιλάμε. Και μετά το κινητό που θα με πάρεις, πάλι τζάμπα θα μιλάμε. Πώς με καταλαβαίνει αυτό το παιδί. Παιδί μου εσύ. Συνέχισε, Δημητράκη, να μιλάς απεριόριστα με όλο σου το προσωπικό και από το σταθερό και από το κινητό της επιχείρησής σου. Γιατί συνδυάζοντας την υπηρεσία Vodafone Business Connect με τα νέα επαγγελματικά προγράμματα Vodafone My Business, έχεις και απεριόριστη ενδοετερική επικοινωνία αλλά και όφελος μέχρι 517 ευρώ το χρόνο. Είμαστε εδώ κάθε φορά που μας χρειάζεσαι. Να το πω και στον μπαμπά μου. Για να μην είστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Ελάτε τώρα στη μεγαλύτερη ενημερωτική παρέα στο Twitter μαζί με χιλιάδες followers καθημερινά. twitter.com/skygr. Να με προσέχεις, γιατί έχω πέσει χαμηλά. Πιάσε μελωδία 99,2. Η Vodafone συνεχίζει να επεκτείνει το 3G δίκτυό της για να απολαμβάνεις γρηγορότερο mobile internet σε ακόμα περισσότερα σημεία σε όλη την Ελλάδα. Απέναντι σε έναν ενιγματικό δολοφόνο, ένας σκοτεινός εκδικητής, Sacred Ritual. Dexter, όταν τα κίνητρα γίνονται προσωπικά, παίρνει πάνω του όλο το παιχνίδι. Την Πέμπτη, 1/4 μετά τα μεσάνυχτα. Καλησπέρα, φίλες και φίλες. Έχω κάνει ένα χτένισμα. Ναι, τι σε πειράζει, δηλαδή, να μην περιποιηθώ λίγο τον εαυτό. Πάλι μόνο, για όνομα του Θεού, γιατί έχεις να κάνεις και τίποτα άλλο. Πώς δεν γράφω κείμενα, δεν περιποιούμε τα θέματα μου, δεν χτενίζομαι, δεν βάφω. Πάλι μόνο. Καλά, τόσα πράγματα. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Βεβαίως, γιατί εσείς οι άντρες διαμαρτύρεστε για το τι κουβαλάμε εμείς οι γυναίκες με στη τσάντα μας. Θα μου πείτε. Σας λυπόμαστε που πάτε έτσι και έχουν 700 πράγματα μέσα οι τσάντες σας. Τα απολύτως απαραίτητα μέσα στη τσάντα μας. Τα απολύτως δεν τα λες τώρα όλα αυτά. Έχετε πράγματα που μπορεί να χρειαστούν κάποια φορά. Δηλαδή σαν να κουβαλάω εγώ ένα Black & Decker μαζί μου, επειδή μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστεί να ανοίξω τρύπα. Όχι, γιατί μετά όταν ζητήσει κάτι, πες ότι θες ένα Black & Decker και εγώ στο βγάλω από την τσάντα μου, μετά θα μισάω. Μπράβο, Τζέν, είχε ένα Black & Decker μαζί σου την ώρα που το χρειάστηκα. Μπράβο, Τζέν, είχε ένα Black & Decker μαζί σου και τώρα που το χρειάστηκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στο τρελάδικο μαζί, αγάπη μου. Πάμε να δούμε το βίντεο που έχω ετοιμάσει για να σου αποδείξω ότι έχω πάρα πολύ τα απολύτως απαραίτητα μέσα στην τσάντα μου. Πολύ ευχαριστώ. Φίλες μου, νάτι, αυτή είναι η τσάντα μου. Λοιπόν, θα σας δείξω τι έχω μέσα. Πάμε. Την ατζέντα μου, ένα κραγιόν για να φρεσκάρομαι. Κάρτα μέλους του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό όχι, είναι λάθος. Κάρτα μέλους του Παναθηναϊκού, κύριε Γιάννη, γράφτηκα, αλλά μπερδέθηκα, γράφτηκα στο κολλημητήριο. Α, για μια λάμπα για ιδέες. Πάντα τους κολλητούς μου. Ένα φυσοκάλαμο. Μήπως με επιτεθεί κανένας χρυσαυγίτης, έχω μαυρίσει κιόλα. Τα Όσκαρ μου. Τα μετάλλια μου, έχω πάρα πολλά μετάλλια. Ρολόι για το δρόμο. Την Μπάρμπι φυσικά πάντα μαζί μου. Πορτοφολάκι. Το Χάρι το Χόγκαν. Καφετιέρα για να πίνω με τις φιλενάδες μου στο πάρκο 8 καφέ μου. Χάπι άμα έχω ξεχάσει τα κλειδιά μου. Την Μπιζού σε μινιατούρα. Ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, γιατί δεν ξέρεις, έρχονται τα Χριστούγεννα. Λεφτά για τα τσιγάρα μου. Το φορητό μου υπολογιστή. Ένα καπέλο, φοράτε πάντα καπέλο. Δίχτυ για ψάρεμα, να βρούμε κανένα καλό γαμπρό. Τοστιέρα για τα τοστάκια μας. Το φίλο μου το Γιάννη. Γιάννη, εδώ είσαι. Αχ, τον πήρα το Γιάννη. Να, κάτσε μέσα, Γιάννη.
το κινητό μου, το τηλέφωνο, εδώ υπερσύγχρονο, το βατραχοπέδιλο. Πού είναι το άλλο, το έχασα. Γαμώ, τι έχασα το βατραχοπέδιλο. Και κλακέτα για γύρισμα όπου χρειαστεί. Κάτι. Δύσκολες ώρες για το Πασόκ, από το οποίο να πω πως αποχώρησε και ο Γιάννης Ραγκούσης, ένας πραγματικά μεγάλος μαχητής του σοσιαλισμού. Δώσαμε μάχη για να σταματήσουμε τα ρουσφετολογικά stage στο δημόσιο. Ένας μα γιατί δίναμε μάχη. Μάχη. Ναι. Δίναμε μάχη να μπορέσουμε να δεχτούν οι ξένες αγορές. Είναι πασίγνωστο ότι η κυβέρνηση από την ώρα που ανέλαβε έδωσε μία μάχη. Ο Λοχίας ο Σόντερς του Πασόκ, φίλες και φίλοι, έφυγε και πριν με πάρουν τα κλάματα, καλό είναι να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να δούμε ένα ευχάριστο quiz που έβαλε στους τηλεθεατές της η Ελεονόρα η Μενεγάκη. Να βάλω πρώτα να δούμε το κοριτσάκι, το μπαλαρινάκι και μετά έτσι να αρχίσουμε να ψάχνουμε μεταξύ μας. Σε στυλ κουιζακίου, το ποιο μπορεί να είναι το κοριτσάκι. Τι λέτε? Quiz. Να το! Λοιπόν, δεν θέλω να σας πω ποια είναι. Είναι μια φωτογραφία την οποία λέψαμε μέσα από το Twitter, που την ανέβασε η ίδια, η πανέμορφη αυτή κυρία σήμερα και μαμά, για να μας δείξει το ταλέντα της στο χορό, όταν ήταν πιτσιρίκα. Τώρα, όταν με αναγκάζετε να απαντώ σε ερωτήσεις αυτές και όταν υφίσταμε αυτή την χυδαία επίθεση η οποία στρέφεται κατά του Πασόκ και της παράταξης και της σταθερότητας της πολιτικής της χώρας, γιατί το Πασόκ είναι ο εγγυητής της σταθερότητας της χώρας. Και όχι μόνο της χώρας, φίλες και φίλοι, αλλά του πλανήτη ολόκληρου και πιθανότατα του σύμπαντους ολόκληρου. Κι ας λένε κάποιοι ανόητοι ότι το να συνωμοτείς για την καταστροφή του Πασόκ είναι σαν να συνωμοτείς για να βρέξεις τη θάλασσα. Ανοησίες είναι αυτές. Και δικαιολογημένα βγάζει αφρούς από το στόμα ο Ευάγγελος ο Βενιζέλος, αν και συνήθως, έτσι με έχει συνηθίσει εμένα τουλάχιστον, είναι ένας εξαιρετικά πράος άνθρωπος. Είναι δυνατόν να έρχεστε και να μου λέτε ότι εμείς, δηλαδή. Δύο πρωθυπουργοί που μεσολάβησαν, υπουργοί, δύο κόμματα, τρία κόμματα, γιατί ήταν και ο κύριος Καρατζαφέρης, δεν κάναμε διαπραγμάτευση επειδή μας κρατά στο χέρι? Δεν ξέρω. Όχι, να μάθετε. Σας να ρωτώ, μάθετε. Η δουλειά σας είναι να μου πείτε. Μάθετε. Μα να μου σας πείτε. Λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι χυδαιότητες. Εγώ δεν δέχομαι αυτό το χαρακτηρισμό. Χυδαιότητες. Δεν δέχομαι το χαρακτηρισμό. Απολύτως χυδαιότητες. Το όνομά σας. Απολύτως. Απολύτως. Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως. Όλα τα μπορεί ο πρόεδρος, εκτός από το άδικο το οποίο τον πνίγει. Πολλές συλλήψεις για φοροδιαφυγή, φίλες και φίλοι. Μόνο ο Λάκης ο Γαβαλάς μπήκε φυλακή 4 φορές. Και ξανά μπράβο, αλίμονο στον Ευάγγελο το Βενιζέλο για όλα όσα έχει κάνει για αυτή τη χώρα, τα οποία φυσικά νομίζω δεν θα τα έκανε χωρίς τη βοήθεια του φίλου και συντρόφου του, του Ανδρέα του Λοβέρδου. Φίλες και φίλοι, δεν ξέρω τι είπε ο πρόεδρος. Είμαι σίγουρος όμως πως είναι κάτι πολύ σημαντικό. Να αλλάξω θέμα μόνο και μόνο για να σας ευχηθώ χρόνια πολλά. Καθώς σήμερα είναι μια διπλή γιορτή, είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων και η επέτειος ίδρυσης της νέας της δημοκρατίας. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσαμε να μην ετοιμάσουμε κάτι και για τις δύο μεγάλες εθνικές θα έλεγα γιορτές. Να ξαναπώ χρόνια πολλά και να πω πως έκανα και ένα λάθος, ζητώ συγγνώμη. Η σημερινή γιορτή είναι τριπλή. Είναι τριπλή γιορτή, καθώς σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια έγινε πρωθυπουργός της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Ανδρέα ο Παπανδρέου. Έτσι να λέμε πάντα τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, και έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς
Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Μεγάλες, μεγάλες στιγμές που φοβάμαι πως δεν θα ξαναζήσουμε. Είναι πια προνόμιο μόνο κάτι πλουσιόπεδων του Χάρβαρντ αυτές οι στιγμές. Αυτά, φίλες και φίλοι, έχουν οι κοινωνικές ανισότητες και ο καπιταλισμός. Πολλές φορές η ανάδειξη της απειλής των προσώπων γίνεται ακριβώς για να βγάλει αναμάρτητο το σύστημα. Εμείς θεωρούμε και τα πρόσωπα πρέπει να τιμωρούνται, αλλά λόγος πάνω απ' όλα πρέπει να καταλάβει ότι αυτό το σύστημα είναι αμαρτωλό από τη φύση του και αυτό το σύστημα πρέπει να το ανατρέψει. Ζητώ συγγνώμη, φίλες και φίλοι, αυτό ήταν ένα βίντεο από το Emirates μετά το χτεσινό 3-1. Να επιστρέψω σε φορολογικά ζητήματα, να σας παρουσιάσω τη συγκινητική ιστορία ενός φοροφυγά στο ωραίο αυτό ρεπορτάζ της Ιουλίας της Θεοδωράκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μια διαφορετική ιστορία. Την ιστορία του Γιώργου. Του Γιώργου που εδώ και 13 χρόνια δεν έχει πληρώσει ούτε μία δραχμή, ούτε ένα ευρώ στην εφορία. Ένας κοινός φοροφυγάς, θα έλεγαν κάποιοι. Ένας μικρός επαναστάτης, όπως του αρέσει να αποκαλεί τον εαυτό του. Μια ζωή στο κυνήγι, Ναι, κάπως έτσι. Και για πες, πότε άρχισες να μην πληρώνεις φόρους? Από τότε που άρχισα να βγάζω χρήματα. Από την πρώτη μέρα. Θυμάμαι ήταν το 1999 και τότε κέρδισα πολλά χρήματα εγώ από το χρηματιστήριο. Πολλά χρήματα. Και δεν σου έχουν κάνει ποτέ έναν έλεγχο, ρε Γιώργο? Σε τι? Δεν έχω τίποτα στο όνομά μου. Για το σύστημα, εδώ, εγώ είμαι ακόμη ένας 45 φοιτητής που ζει στο σπίτι της μάνας του. Και τα αυτοκίνητα, το έχω πάρει, ξέρεις, για τις βόλτες, για αυτά, όλα 4x4. Είναι σε offshore, στο εξωτερικό. Για την πόλη εδώ, έχω το ποδήλατο. Γκομενοπαγίδα. Γιώργο, τι πιστεύεις ότι θα γίνει τώρα με τα νέα μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής? Φοβάσαι καθόλου? Όχι. Καθόλου. Τι να φοβηθώ? Εγώ δεν είμαι κανένας χαμηλό συνταξιούχος, κανένας χαμηλό μισθός. Επίσης, δεν είμαι και κανένα κορόιδο, έτσι. Να μην μπορώ να κρύψω τα χρήματά μου. Γιώργο, τι θα απαντούσες σε όσους ενδεχομένως να σε αποκαλέσουν κλέφτη? Ότι αν δεν ήταν οι αρματολοί και οι κλέφτες, το ελληνικό έθνος θα ήταν ακόμα υπόδουλο στον τουρκικό ζυγό. Ο Γιώργος το ξέρει ότι δεν είναι μόνος. Σύντροφοί του είναι, λέει, όλοι εκείνοι που συνεχίζουν να μην ζητάνε αποδείξεις από γιατρούς, δικηγόρους και υδραυλικούς. Ο Γιώργος ισχυρίζεται ότι είναι ένας γνήσιος αγωνιστής. Πιστεύει ότι μόνο όλοι μαζί, ενωμένοι σαν μια γροθιά, θα τα καταφέρουμε. Θα γονατίσουμε το δυνάστη που λέγεται κράτος. Καλό σας βράδυ. Στο μεταξύ, ας δούμε εκείνο το βίντεο που καθημερινά φτιάχνουν 93 άνθρωποι, 79 μουλάρια, 35 καπουτσίνοι και 5 τσιμεντοβέργες. Κάποιους από εσάς έχω δει, κάποιους δεν έχω δει. Όσους δεν έχω δει, καλό μεσημέρι. Την ώρα που η τηλεοπτική σεζόν έχει ξεκινήσει, η Ελεονόρα Μελέτη βρίσκει λίγο χρόνο και για τη μεγάλη της αγάπη, το σερφ. Όχι πάντα με τα οικονομικά. Έγινε τα παιδιά εδώ. Αυτή η πρίζα είναι για μένα. Μπαίνει κάπου. Όταν τέλειωσαν οι εκλογές, η επόμενη φάση ήταν «Δεν κάνετε διαπραγμάτευση». Στόχος διαρρηκτών έγινε ένα κόσμημα τοπολείο σε κεντρικό δρόμο των Αμπελοκήπων. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για χτύπημα γνωστής συμμορίας Ροσπάνθυρες. Αυτούς τους κυρίους θα τους είχε καλέσει ήδη ο ανακριτής. Το πάμε άλλη μία. Πίσω και ξανά. Άλλη μία. Πίσω και ξανά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα, φίλες και φίλες. Γεια σου, Μάνο. Συγχαρητήρια για την εμφάνισή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι οι πολλές ώρες προπόνηση που με κάνουν τόσο καλό αμυντικό. Αλλά ό,τι και να μου πεις σήμερα, δεν θα με κακοκαρδίσεις. Γιατί? Γιατί? Γιατί είναι τα γενέθλιά σου, βρε κουτό. Χαρούμενα 180 χρόνια. Έλα, κάνουμε λίγα σάλια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείς επειδή είμαι νεοδημοκράτης ή επειδή είμαι ζώο? Όχι, επειδή κανονικά τα γενέθλια σήμερα, να σε ευχηθώ με μια καλή νύφη, ένα καλό γαμπρό, ένα καλό παιδί. Ό,τι να είναι, γερό να είναι, Τζέννη. Ναι, καλά, και εμένα τι με νοιάζει.
Πολύχρονος. Λοιπόν, να σου πω και το άλλο που ήρθα. Βεβαίως. Γιατί δεν ήρθα μόνο για να κάνουμε σάλια εδώ πέρα. Όχι. Λοιπόν, έμαθα ότι αναζητούνται κάτι 2, 3, 13 δις, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Ενάρθε συμφωνία η Τρόικα με το οικονομικό επιτελείο. Βεβαίως, λοιπόν, βεβαίως. Εγώ έχω τη λύση. Mm-hmm. Όχι μόνο εγώ, δηλαδή. Να πας στον Παπαδάκη, δεν ξέρω μήπως. Όχι, παιδί μου, ναι. Όχι μόνο εγώ. Ο κόσμος. Σκεφτήκαμε φοβερά όμως φορολογικά μέτρα καινούρια και τα οποία θέλουμε να προτείνουμε στην κυβέρνηση. Βεβαίως, με μεγάλη μας χαρά. Βγήκα και τους ρώτησα τι άλλο θα μπορούσαν να φορολογήσουν, για να δούμε τι απάντησαν. Τι άλλο πιστεύετε ότι μπορούν να φορολογήσουν? Πίδημα, ξέρω εγώ. Τον αέρα που αναπνέουμε. Τον ιερό. Είσαι συνταξιούχος? Ναι. Μπράβο σας. Τι άλλο πιστεύετε ότι μπορούν να φορολογήσουν? Δεν θα απαντήσω καν. Γιατί? Νομίζω αυτό που είχαν φορολογήσει και παλιά. Να είσαι ένα σκύλο στο σπίτι. Ναι. Την αναπνοή μας. Ναι. Άλλη ιδέα, το δώστε τους ιδέες. Οξυγόνο μας. Ναι. Τα πάντα, κορίτσι μου. Μας κάναν και παραμιλάμε. Ναι. Και τι λέτε όταν παραμιλάτε? Τι να πούμε. Τι να πούμε. Και μαζευτήκαμε σε ένα καψιμί. Ναι. Το καψιμί είναι κέντρο ψυχαγωγίας. Το μη τι είναι? Μονάδος. Μάλιστα. Μόνο το σεξ έχει μπει είναι αυτό το ύφος. Δηλαδή κάθε πότε θα πηγαίνεις με τον άλλον. Μάλιστα. Δηλαδή να υπάρχει ηλεκτρονική μορφή, mm-hmm. ακόμα και στον Νίκο Ανοχής, mm-hmm. συγγνώμη, που παίζει πολύ μαύρη αγορά, mm-hmm. δηλαδή και στον Νίκο Ανοχής πας και δίνεις 20-25, όχι εγώ, γενικά από ό,τι ακούω. Ο κόσμος. Προς Θεού τώρα, εντάξει. Κέντρο παλός και φτηνιάρης ο φίλος. Να πάω τώρα σε πιο lifestyle θέματα και πιο συγκεκριμένα στην εισβολή που έγινε στο Υπουργείο της Άμυνας από απλήρωτους εργαζόμενους των ναυπηγείων. Μια εισβολή η οποία για άλλη μια φορά, φίλες και φίλοι, απέδειξε την ετοιμότητα στην οποία βρίσκονται οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Ίσως να παραξενεύεστε που ένα στρατόπεδο φυλάσσεται από τα ΜΑΤ, αλλά δεν πρέπει, πρόκειται για ένα σχέδιο που έχουν καταρτήσει ο Νικόλας ο Δένδιας και ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος. Ένα επιτελικό σχέδιο που σίγουρα θα μπερδέψει τους εχθρούς της πατρίδας, ιδιαίτερα τη στιγμή που χιλιάδες φαντάρι θα ξεχυθούν στους δρόμους και θα αρχίσουν να ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Μιλάμε για ένα σατανικό σχέδιο, για το οποίο για λόγους ασφαλείας προφανώς δεν μπορώ να πω περισσότερα. Να αλλάξω θέμα και να πάω σε κάποιους συνανθρώπους μας που πραγματικά υποφέρουν. Έχω και εγώ τις αγωνίες μου, η οικογένειά μου έχει τις αγωνίες της. Δεν είμαστε εξασφαλισμένοι. Παλεύουμε. Παλεύω από 14 χρονών, κυρία Τσαπανίδου. Και παλεύω ακόμα. Και δεν παλεύω για το χαβιάρι μου, για την επιβίωση. Μια κραυγή απόγνωσης, φίλες και φίλοι, από το μουσείο της Madame Tussauds. Κύριε Μάκη, σας έπιασα δεύτερη φορά και ξέρετε. Κύριε Μάκη, υπάρχει πρόβλημα. Δύο λεπτά. Τελευταία φορά σας κάναμε κάτι σαν χλαμάρες, τελειώσαμε αυτά. Δεν πειράζει. Υπάρχει πρόβλημα με. Καταρχήν αυτό με τον Παντελόνι δεν μου αρέσει. Το παίρνω. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα με τη λίστα. Ποια λίστα, πολύ. Ποια λίστα. Τη λίστα γάμου μου, παντρεύομαι. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι είσαι παντρεμένος. Θα συνεισφέρω. Έχω πρόβλημα με τον νηφικό. Εσείς τι νηφικό βάλατε? Υπάρχει λόγος, γιατί έχουμε πλέξει εκεί πέρα. Πώς το λένε αυτό, Βέρα Ουάνη. Το κύριο Βορύδη τα ξέρει. Λοιπόν, κύριε Βορύδη, σοβαρά τώρα, υπάρχει πρόβλημα. Τι? Εσείς πόσα χρόνια είστε παντρεμένος, αν επιτρέπετε? Εφτά. Παιδάκια? Ένα. Α, κύριε Βορύδη, δεν λειτουργήσαμε καλά. Εκεί πέρα είχε τηλεόραση. Δίνουμε αγώνα. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Βορύδη, χάρηκα και πάλι και είστε καλεσμένος, να ξέρετε. Λοιπόν, καλό δρόμο. Καλό νηφικό να διαλέξετε. Έγινε, ευχαριστώ. Κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Δεν ακολουθεί τίποτα. Δεν το πω εγώ. Μισό. Διάλειμμα. Να πάρω μια ανάσα. Δεν είμαστε εργάτες εδώ. Να πάρω μια ανάσα. Αποκάλυψη. Το DVD που ψάχνει, το CD που ψάχνει όλη η Ελλάδα, Πάπα Κωνσταντίνου, το αφεντικό, Πάπα Κωνσταντίνου. Στα λατινικά, ακριβώς, από την κυρία Λαγκάρτ. Πάρ' το, δούμε επιτέλους ποιοι είναι αυτοί. Είναι DVD βέβαια. Όλα αυτά, DVD, MD. Είναι οι φωτογραφίες των ανθρώπων της λίστας. Φοβερή σύμπτωση, Πέτρο Νικολάου, διότι έχω μαζί μου όλο στοιχείο σε ένα DVD player. Τι δαμονισμένη τύχη είναι αυτή. Για να δούμε. Eject. Θα δουλέψει. Off. Είναι λίγο παλιό. On πατά. Και eject. Και eject. Πάτα το. Ναι, δεν το πατάω. Δεν είναι πυρηνική βόμβα. Δεν γίνεται τίποτα. Πάτα το. Πολύ φοβάμαι, δεν γίνεται τίποτα. Κι όμως άνοιξε. Δεν γίνεται τίποτα. Δώσ' το από εκεί να το πέσουμε. Δεν θα το δείξω. Ισαΐα.
Πάρε, οπα, πάρε το CD Παπα Κωνσταντίνου, το DVD. Που το πάρε κοιτά... να δούμε. Λοιπόν, παρακαλώ στο monitor. Ωραία. Κοίτα εδώ στο monitor. Ωραία τηλεόραση έχεις. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ευτυχώς που η πατρίς δικαιώνεται σε ταβέρνες, πλατείες και αλάνες. Ευτυχώς που δεν χάθηκε ο έρωτας. Ευτυχώς που υπάρχουν μπανάνες. Βρέθηκα να βλέπω το ληστή με το πριόνι, το γύρο του δρυάβου να κάνει στο σαλόνι, ναι. Βρέθηκα τον πάνσοφο τον υπολογιστή σου, το χρέος που μου άφησε ο πρώην εραστή σου, ναι. Βαρέθηκα τους πάνω, βαρέθηκα τους κάτω, το τρίπιο μου φιλότυπο μου έφτασε στον πάτο, ναι. Ευτυχώς που η πατρίς δικαιώνεται σε ταβέρνες, πλατείες και αλάνες. Ευτυχώς που δεν χάθηκε ο έρωτας. Ευτυχώς που υπάρχουν μπανάνες.